Με συγχωρείτε. Κύριος Λοβέρδος. Ψηφίζει θετικά η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ναι, σε όλη την πρόταση. Κυρία Χριστοδουλοπούλου, ψηφίζει θετικά. Ο κύριος Δένδιας. Κύριος Δένδιας ψηφίζει θετικά. Ο κύριος Βούτσης, επιτρέψτε κύριε Πρόεδρε, ψηφίζει θετικά. Ο κύριος Μεϊμαράκης, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Βαρεμένος έχει αφήσει επιστολική πρόταση κατά την πρόταση του Προέδρου. Και ψηφίζει θετικά. Μάλιστα. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Ναι. Κύριος Κακλαμάνης, ναι. Ο κύριος Κρεμαστινός. Ψηφίζω θετικά. Κύριος Λαμπρούλης έχει ψηφίσει παρόν. Ο κύριος Λικούδης. Ψηφίζω ναι. Ο κύριος Μαντάς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και δημόσια συγχαρητήρια για το χειρισμό που κάνατε. Τι έκανα χειρισμό, δεν κάνατε. Πέντε αρχές βγάλαμε. Αυτή η διάσκεψη έχει βγάλει πέντε ανεξάρτητες συνταγματικά αρχές με την βοήθεια όλων των κομμάτων, διότι αλλιώς ό,τι χειρισμούς κι αν κάνεις. Ο κύριος Παπάς έχει ψηφίσει. Έχει ψηφίσει παρόν. Ο κύριος Παφίλης επίσης παρόν. Ο κύριος Δανέλης. Ναι, ναι. Ευτυχής που καταλήξαμε σε μια εξαιρετική συνεκτική πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Παρόν. Παρόν. Ο κύριος Σεβαστάκης. Ναι, ψηφίζω. Ο κύριος Δουζίνας. Ναι. Κύριος Μπαλαούρας. Ναι, επιτέλους. Ο κύριος Μανιός. Ναι. Κύριος Συρίγος. Ναι. Κυρία Καφαντάρη. Θετικά ψηφίζω. Πρόεδρος ο κύριος Τραγάκης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και ήθελα να εξάρω τη συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια που έγινε για συνεννόηση και συνένεση. Εκεί καταλήγουμε. Να είστε καλά όλοι. Συνεννοηθήκαμε και συνενέσαμε. Γι' αυτό ναι. Είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε για κάτι άλλο. Ο κύριος Κουράκης, παρακαλώ. Μα τοποθετήθηκε, μίλησε ο κύριος Κουράκης. Ναι, θετικά, θετικά. Μίλησε θετικά για την πρόταση. Το είπε ρητά, ναι, ναι. Επειδή θα πήγαινε στην έδρα. Ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του συνόλου των μελών της διάσκεψης των Προέδρων. Θετική ψήφο έδωσαν 20 βουλευτές. Δήλωσαν παρόν 4 βουλευτές. Συνεπώς η διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία 4/5 έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού της Βουλής που περιλαμβάνει τους εξής προτινόμενους για επιλογή μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: ως Πρόεδρο τον κύριο Αθανάσιο Κουτρομάνο, ως Αντιπρόεδρο τον κύριο Ροδόλφο Μωρόνη, ως μέλος την κυρία Πόπη Καλλιόπη Διαμαντάκου, ως μέλος τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, ως μέλος τον κύριο Νικόλαο Κιάο, ως μέλος τον κύριο Γεώργιο Πλιό, ως μέλος την κυρία Λίλιαν Μήτρου, ως μέλος την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου που διανύει τη θητεία της, ως μέλος τον κύριο Γεώργιο Σαριδάκη. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.